πραγματοποιήθηκε η έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος S1 του ETC στις εγκαταστάσεις του Tennis Lab Academy με τις 6 ώρες πρακτικών συνεδριών στο γήπεδο. Το Stage 1, το S1, είναι το πρώτο στάδιο της κατηγοριοποίησης των προπονητών του ETC. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία και για μένα σαν ανερχόμενος προπονητής, αλλά και σίγουρα και για τους άλλους προπονητές. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και για την προπονητική, αλλά γενικά για το τένις. Παρακολούθησα το S1. Είναι κάτι πολύ καινούργιο για μένα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα. Το συνιστώ για οποιονδήποτε θέλει να εξελιχθεί στο κομμάτι του τένις. Είδαμε, δουλέψαμε και εμπλουτίσαμε ουσιαστικά τις γνώσεις μας γύρω από τένις, από εισαγωγικά κομμάτια, από αγωνιστικά κομμάτια. Γενικά ήταν μια πολύ θετική εμπειρία. Η δικιά μου άποψη είναι ότι γενικά πρέπει όλοι οι προπονητές πάντα συνέχεια να εμπλουτίζουν και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους γύρω από το τένις. Έδειξε. Μας έκανε να αναρωτηθούμε πολλά πράγματα από το κομμάτι της προπονητικής και σίγουρα ιδρώσαμε, τρέξαμε, παίξαμε και το ευχαριστήκαμε. Το συνιστά ανεπιφύλακτα σε κάθε υποψήφιο προπονητή που θέλει να το πάει ένα κομμάτι παραπέρα. Ο κύριος Μάνος μας μετέφερε εμπειρίες και πρακτικές τις οποίες μπορούμε να δοκιμάσουμε και θεωρώ ότι σίγουρα θα λειτουργήσουν. Ως νέα γενιά προπονητών πρέπει και εμείς να τα δοκιμάσουμε και να δούμε αν έχουν αποτέλεσμα. Με στόχο τους νέους αθλητές μας. Αυτό το τρίμηνο αναφερθήκαμε στο κομμάτι του S1 του ETC. Είπαμε πολλές πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να τις βγάλουμε άμεσα μέσα στο γήπεδο για όλες τις ηλικίες. Ήταν ένα τρίμηνο πολύ επικοδομητικό. Πήραμε καινούργιες γνώσεις. Εμπλουτίσαμε τις ήδη υπάρχουσες. Θεωρώ είναι πολύ σημαντικό όλοι οι προπονητές να λαμβάνουν μέρος σε τέτοια σεμινάρια. Κάναμε μαζί με όλα τα παιδιά, σαν μια ομάδα, είμαστε μέσα στο γήπεδο. Κάναμε μαζί, δουλέψαμε ομαδικά. Μας μίλησε ο κύριος Μάνος Μιλιαντάκης, ένας πολύ καλός μιλητής. Θα το συνιστούσα σε όλους. Μάθαμε πολύ σημαντικά πράγματα για το Stage 1, πώς να διδάξουμε τα βασικά κομμάτια κάποιον αρχάριο. Περιμένουμε την επόμενο course για να εμπλουτίσουμε παραπάνω τις γνώσεις μας. Κάθε προπονητής θα πρέπει να τουλάχιστον μία φορά να περάσει από ένα σεμινάριο της ΕΣΕ. Ήταν ένα καταπληκτικό τριήμερο. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Το συγκεκριμένο διήμερο ασχοληθήκαμε μέσα στο γήπεδο με δύο βασικά θέματα. Το πρώτο ήταν η τροφοδοσία για τα επίπεδα των παιχτών του S1 και το δεύτερο ήταν με το εύρος αποδοχής, το range of acceptability, των βασικών χτυπημάτων εδάφους, του βασικού βολέ, πάντα για το επίπεδο των παιχτών
του S1. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να δώσουμε πρακτικές κατευθύνσεις, πληροφορίες, οδηγίες για να μπορέσουν οι προπονητές, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να εφαρμόσουν και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αυτών στην πράξη οι ίδιοι αυτά για τα οποία μιλήσαμε και βέβαια να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν την επόμενη κιόλας μέρα στη δικιά τους προπονητική πρακτική. Θα συνεχιστούν τα μαθήματα και διαδικτυακά και πρακτικά για την ολοκλήρωση του πρώτου εκπαιδευτικού προγράμματος εσένα που λειτουργεί το ETC και σύντομα θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση από τα social media του ETC και το site του. Το ETC συμβάλλει στη γνώση του αθλήματος της αντισφαίρησης. Όλες αυτές οι πληροφορίες, οι εμπειρίες που σου προσφέρουν τα σεμινάρια σε βοηθούν ώστε να κατανοήσεις σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο το άθλημά μας. Και να μην ξεχνάμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Yeah.